Να καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον βουλευτή και εκπρόσωπο τύπου της Χρυσής Αυγής, τον Ηλία τον Κασιδιάρη. Καλησπέρα στην Αθήνα. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Κασιδιάρη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Είδαμε το ρεπορτάζ των πληστηριασμών. Δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει στην Αθήνα αύριο. Στη Θεσσαλονίκη πάντως, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δεν πρόκειται να γίνουν πληστηριασμοί, ούτε αύριο λόγω της αποχής των θερμοκρασιών. Θα ήθελα ένα σχόλιο από αυτό για να ξεκινήσουμε από αυτό. Ελάτε. Η αποχή των συμβολιογράφων είναι μια ενέργεια πολύ βολική για την κυβέρνηση, γιατί της μειώνει το πολιτικό κόστος. Γιατί αυτοί ήρθαν στην κυβέρνηση λέγοντας ψέματα, λέγοντας ότι κανένα σπίτι δεν θα περάσει στα χέρια τραπεζίτη, και η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ έκανε πράξη το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή έχουν εκτελέσει στην κυριολεξία τα φτωχά, τα λαϊκά, κοινωνικά στρώματα. Παίρνουν τα λεφτά, παίρνουν τα σπίτια από τον απλό κόσμο για να μισθοδοτούν, για να πρημοδοτούν όλους τους ανεπάγγελτους, τους άεργους, όλα τα συντρόφια τους. Είδατε, έχουν φτιάξει κάτι ανύπαρκτες θέσεις υπουργείων, που έχει ο κάθε υπουργός μια στρατιά πίσω του από έκτακτους συνεργάτες και υπαλλήλους, που πληρώνονται με τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών, με τα κλεμμένα σπίτια των Ελλήνων πολιτών και με την επαχθή φορολόγηση. Αυτά πρέπει να σταματήσουν βεβαίως. Εμείς είχαμε πει προεκλογικά ότι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η πολιτική εφαρμογής του χειρότερου μνημονίου που μόνο μια αριστερή κυβέρνηση θα μπορούσε να επιβάλλει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Τώρα, βεβαίως από μόνο σας πήρατε την πάσα και αρχίσατε να μιλάτε για τη νέα κυβέρνηση. Εγώ ήθελα πάντως να σας ρωτήσω τη γνώμη σας για το νέο κυβερνητικό σχήμα, κύριε Κασιδιάρη, για τα νέα πρόσωπα που στελεχώνουν αυτή την κυβέρνηση, καθώς και για τις όποιες αλλαγές οι οποίες έγιναν στο εσωτερικό αυτής, δηλαδή με πρόσωπα τα οποία ανέλαβαν άλλα υπουργεία. Νέα πρόσωπα δεν υπάρχει. Αυτές τις όλες τις ανδυγιεινές φυσιογνωμίες τις γνωρίζουμε πολύ καλά από όταν ήρθε ο Τσίπρας στα πράγματα. Έβαλε το στενό του παρεάκι να διηγεί τη χώρα. Αθυγιεινές. Και για επικοινωνιακούς λόγους κάθε τόσο τους αλλάζει θέσεις. Είδαμε δηλαδή την κυρία Γεροβασίλη, η οποία χόρευε Ζεϊμπέκη Κωνσταμπουζούκια στον κύριο Μαργαρίτη με τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου, και τη χτύπαγε παλαμάκια ο σύμβουλός της, ο οποίος και αυτός αμείβεται από τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου. Η ταινία στο κυβερνητικό εκπρόσωπο έβγαινε μεθυσμένη να βγάλει εξαγγελίες, γέλαγε το Πανελλήνιο τότε με το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως θυμάστε. Την πήρα από αυτή τη θέση, έβαλε τον πολιτό του από τα ηλικιακά χρόνια. Στη θέση του εκπροσώπου πήγε τη Γεροβασίλη σε ένα υπουργείο. Αυτό έγινε. Κυβερνάει την Ελλάδα σήμερα, δυστυχώς, η παρέα του Τσίπρα. Τα συντρόφια του Τσίπρα, ένας εσμός ανθεληνικός στην κυριολεξία, οι οποίοι έχουν βαλθεί να εξοντώσουν την Ελλάδα, να διαγράψουν την ελληνική ιστορία, να εξαϊνώσουν την Ορθοδοξία. Δεν είναι τυχαίο τώρα αυτά που γίνονται με το Ισλαμικό Τέμενος στην Αθήνα, που είδαμε αστυνομικές επιχειρήσεις. Δεν έχουμε ξαναδεί αστυνομική επιχείρηση. Σας είδα στα κάγκελα, κύριε Κασιδιάρη, ό,τι αφορά το Τέμενος εκεί. Στα κάγκελα σας είδα τις προάλλες. Τι έγινε? Κοιτάξτε να δείτε. Μία ολόκληρη βουλή πλην Χρυσής Αυγής νομοθετεί με στόχο την ισλαμοποίηση της Ελλάδος. Νομίζω είναι επιτέλους κατάλληλος ο χρόνος για να ανέβουμε και στα κάγκελα. Συμβολικά, έτσι. Στην πράξη, η Χρυσή Αυγή έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένη πολιτική πρόταση, συγκεκριμένους νόμους έχει καταθέσει η Χρυσή Αυγή ενάντια στην ισλαμοποίηση της χώρας. Και θέλω να στείλω και ένα μήνυμα στους Θεσσαλονικείς. Μπορεί να είδαμε τώρα ότι ξεκινάει τζαμί Τέμενος, Ισλαμικό Τέμενος τζαμί στην Αθήνα. Αλλά με τον Δήμαρχο που έχει δυστυχώς στην πρωτεύουσα, πολύ σύντομα θα δούμε τις ίδιες άθλιες εικόνες και στη Θεσσαλονίκη. Και πρέπει να είναι σε εγρήγορση και οι Έλληνες πολίτες της Θεσσαλονίκης. Όταν ο Δήμαρχος της πόλης λέει ότι δεν τον ενοχλεί που οι Τούρκοι είναι εγκληματίες και έκαναν γενοκτονία σε βάρος των προγόνων μας, καταλαβαίνετε πού θα οδηγηθούν τα πράγματα. Εμείς καλούμε όλους τους Έλληνες σε αγωνιστική εγρήγορση. Δεν γίνεται να παραδώσουμε αμαχητή την πατρίδα μας. Τώρα η Ελλάδα θα κάνει δυναμικές κινητοποιήσεις. Όχι μόνο για τους πληστηριασμούς, όχι μόνο για τα οικονομικά ζητήματα και τις μειώσεις των μισθών, κυρίως για τα εθνικά ζητήματα. Για την ιστορία, για την παράδοσή μας, για την Ορθοδοξία, γιατί το μέλλον αυτής της χώρας ασφαλώς, για να είναι ευίωνο, πρέπει οι Έλληνες να γυρίσουν στις ρίζες τους. Αυτό είναι το ζήτημα. Στον κύριο Μπουτάρη αναφέρεσαι, τι σας έκανε ο Μπουτάρης? Εγώ δεν έχω κανένα προ. Αυτός είχε βγει στο Δημοτικό Συμβούλιο με την κυρία και με έβριζε, όπως θυμάστε. Με έβριζε και εγώ απάντησα ότι άμα ο άλλος πίνει δύο νταμιτζάνες τσίπουρο πρωτού μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άλλωστε εγώ εν τη απουσία μου επιτρέπω όχι μόνο να με βρίζουν αλλά και να με δίνουν. Τώρα κύριε Κασιδιάρη, αυτό κύριε Κασιδιάρη, τώρα. Κύριε Κασιδιάρη, με όλο το σεβασμό, αυτό είναι τώρα κακία για ένα μεγάλο άνθρωπο τώρα που είπατε. Αν είναι δυνατόν τώρα με τα τσίπουρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κοιτάξτε να δείτε, κάθε άνθρωπος πρέπει ο ίδιος καταρχήν να σέβεται την ηλικία του, να συμπεριφέρεται με τρόπο κόσμιο και από εκεί πέρα θα τον σεβαστούμε και εμείς. Αλλά δεν στέκομαι στον συγκεκριμένο ως πρόσωπο. Και εδώ στην Αθήνα είναι ο Καμίνης. Είναι ακριβώς ίδια η πολιτική. Και οι δύο θέλουν να ισλαμοποιηθεί η πατρίδα μας.
Και οι δύο θέλουν να είναι πρώτα ο λαθρομετανάστης και μετά ο Έλληνας. Η Χρυσή Αυγή έχει εντελώς διαφορετική πολιτική. Είναι, πρέπει να είναι πρώτα ο Έλληνας και μετά όλοι οι άλλοι. Και όταν έχουμε 60-70% ανεργία στους νέους, δεν μπορούμε να μιλάμε για τα παιδιά των προσφύγων ή των λαθρομεταναστών. Όταν τα παιδιά αυτά υπάρχει περίπτωση να μεταδώσουν ασθένειες στα Ελληνόπουλα μέσα στα σχολεία, πρέπει ασφαλώς να αφουγκραστούμε και το τι λέει ο Έλληνας γονέας. Και ορθώς φωνάζουν οι Έλληνες γονείς στα δημοτικά σχολεία όλης της χώρας ότι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν μέσα στα σχολεία παιδάκια που δεν έχουν κάνει εμβόλια και να κάθονται στα ίδια θρανία με τα Ελληνόπουλα. Δεν είναι θέμα ρατσισμού. Από παλιά μας λέγανε ρατσιστές επειδή θέλαμε να είμαστε πλειοψηφία στην πατρίδα μας. Τώρα μας λένε ρατσιστές επειδή δεν θέλουμε να κολλήσουμε θυματίωση. Πού θα πάει αυτό το πράγμα επιτέλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καθηγητή. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ τον βουλευτή και εκπρόσωπο τύπου της Χρυσής Αυγής.